Πώς θα παρακολουθείτε τα πράγματα? Εμείς ξεκινήσαμε με την Οβάρτης, όπως είδατε πριν κάναμε ένα ζέσταμα. Έχετε έτσι μια θέση πολύ διατυπωμένη. Για πείτε μας λίγο με τα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε να δείτε, κανονικά η έρευνα έπρεπε να πάει και πρέπει να πάει σε βάθος για να αποκαλυφθούν όλα τα πραγματικά γεγονότα και οι ευθύνες, γιατί προφανώς υπάρχουν ευθύνες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, δεν έχει σημασία, δεν είμαστε εμείς η Εξεταστική Επιτροπή και το Δικαστήριο εδώ. Όμως οι διαδικασίες όπως γίνεται τελικά μάλλον πάει προς εκφυλισμό ήδη όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς έχουμε πει ότι για να υπάρξει πραγματική εξέταση των μαρτύρων πρέπει να αποκαλυφθούν με τα ονόματά τους, πρέπει να μιλήσουν κανονικά, να εξεταστούν από την Επιτροπή της Βουλής και να πάρει το δρόμο της όλη η διαδικασία. Ήταν οι πρώτοι που είπατε ότι πρέπει να βγουν οι κουκούλες ουσιαστικά από τους μάρτυρες. Ναι, και μάλιστα το λέμε και από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε. Τι λέτε, λένε, να βγουν οι κουκούλες για να τελειώνουμε. Δηλαδή, ναι, από την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, που ψήφισε τότε για τις κουκούλες, προστατευόμενους μάρτυρες, ναι, για τον νόμο περί τον τρομονόμο, ναι, το γνωστό, ναι, 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 για την τρομοκρατία. Και μετά που εξελίχθηκε αυτός ο νόμος επί κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και έβαλε το ζήτημα να επεκταθεί και στα οικονομικά σκάνδαλα, λοιπόν, εμείς είχαμε από την αρχή θέση ότι έτσι δεν προστατεύονται οι μάρτυρες. Είναι άλλο η προστασία των μαρτύρων που είναι απαραίτητη, αλλά αυτή γίνεται μόνο με την επωνυμία, με την δημοσιότητα και με την ευθύνη που έχει η αστυνομία, οι υπηρεσίες, οι αρχές, κύριε, να προστατεύουν τους μάρτυρες. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα δεν είναι και άγνωστοι. Ναι. Αυτοί που πλήττονται από τις μαρτυρίες τους, για παράδειγμα, πιθανόν, τους ξέρουν. Καθίστε προφανώς. Όπως τους ξέρουν κάτι σοβαρό. Και διάφοροι μηχανισμοί, διάφορες υπηρεσίες, αυτά είναι κοινά μυστικά. Εδώ όμως, καθίστε, επειδή δεν ξέρω τώρα τι είναι κοινό μυστικό, αν πράγματι γνωρίζουμε. Όχι, εγώ λέω ότι είναι κοινό μυστικό. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω ότι το ξέρω. Ότι το συμφωνώ, συμφωνώ. Και εγώ μπορεί να πολιτικά, και εγώ, πολιτικά και εγώ είναι η τίμηση. Και εγώ ακούω πράγματα στην πολιτικο-δημοσιογραφική πιάτσα που κυκλοφορούν. Απλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Αυτοί οι μάρτυρες έχουν εισφέρει συγκεκριμένα πράγματα στην διαδικασία. Εξ αυτών πολλά δεν έχουν τεκμηριωθεί. Και από εκεί εσείς παίρνετε αφορμή και λέτε ότι πρέπει να βγουν οι κουκούλες. Ξαναλέω, και από αυτό, αλλά και από την όλη διαδικασία. Διότι το ένα, η ίδια ύπαρξη αυτού του νόμου με τις κουκούλες, για παράδειγμα, που μπορεί να δώσει, οδηγεί στο να δημιουργούνται βάσιμα ερωτηματικά και στην κοινή γνώμη, αλλά και στους δικαστές, στη Βουλή την ίδια, μια και η διαδικασία είναι στη Βουλή, ότι κάτι τρέχει και πρέπει αυτό να είναι καθαρό. Να μην υπάρχει καμιά μαύρη κοιλίδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να δικαστούν αύριο ή να κατηγορηθούν αθώοι άνθρωποι. Ως κράτος είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε μάρτυρες? Από το ανάποδο πια, πέρα από αυτή την υπόθεση και σε αυτή την υπόθεση, εάν υποθεί κάτι, κάποιοι έχουν πει φοβόμαστε για τη ζωή μας. Κατά την άποψή μου, μόνο έτσι προστατεύονται. Μόνο έτσι προστατεύονται οι δημοσιογράφοι. Τώρα και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, τι έκανε ο Λοβέρδος και ο Σαμαράς. Με την επωνυμία και βέβαια με τα απαραίτητα μέτρα που μπορεί να πάρει το κράτος. Ναι, αλλά σου λέει για παράδειγμα αυτό που λέει και ο Δημήτρης, ότι άμα βγω, μετά θα μεταράξουν στις μηνύσεις προσωποπαγός. Και τι να κάνουμε τώρα, μα έτσι εδώ κατηγορούνται άνθρωποι. Θα μεταράξουν με μια λογική αποτρεπτική, για να μην ότι κατηγορούνται και άδικα. Εγώ δεν ξέρω πώς η αδικία. Και για να τελειώνω με αυτό ολοκληρωμένα τώρα για το ζήτημα. Εσείς τι πιστεύετε, θα αποκαλυφθεί τίποτα, θα λυθεί το θέμα? Έχει αποκαλυφθεί ποτέ από τέτοιες εξεταστικές επιτροπές? Τίποτα. Ακόμα και αυτές που πήγαν στο ακροατήριο, στα δικαστήρια, τελικά. Ναι, αλλά εδώ είναι προσωποπαγής. Είναι για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν είναι για την ουσία της υπόθεσης. Δεν αποκαλύπτεται. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και αυτό για να πάμε να μιλήσουμε για την ουσία, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος με τα νομικήστικα τερτύπια. Έχετε δίκιο. Κλπ. Η ευθύνη των κυβερνήσεων και των εκάστοτε υπουργών δικαιοσύνης, οι οποίοι κατά την άποψη του ΚΚΕ παρεμβαίνουν, είτε ανοιχτά είτε καλυμμένα, παρεμβαίνουν πολιτικά, και αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν δέχονται την πρόταση των δικαστών, των εισαγγελέων, των δικηγόρων να εκλέγουν οι ίδιοι την ηγεσία της δικαιοσύνης. Όταν μια κυβέρνηση διορίζει τη δικαιοσύνη, είναι λογικό και επόμενο, να μην έχει καμιά αμφιβολία κανείς που μας ακούει αυτή τη στιγμή εδώ, ότι παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει πολιτικά, βάζει αυτόν που επιλέγει ο ίδιος, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να του κάνει καλύτερα τη δουλειά. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώνει το τηλέφωνο, άρα να μην τον πιέζει για μια υπόθεση που τον... Αυτό το σκεπτικό, ο κύριος Παπαγγελόπουλος αυτό το κάνει
και ο κύριος, θα το έκανε μάλλον και ο κύριος Παπαγγελόπουλος κατά την άποψή μου και οι προηγούμενοι υπουργοί δικαιοσύνης όλοι. Ο είτε κύριος Τσίπρας. Δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ο κύριος Κοιτάξτε Τσίπρας να μπορεί να το έκανε. Αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όσους κυβέρνησαν. Άρα λοιπόν, εκεί που πρέπει να πάμε είναι στην ουσία του ζητήματος. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να εκλέγεται από τους δικαστές. Αυτή είναι η λύση. Όχι ότι εγώ πάλι πάντως λύνεται ολοσχερός το πρόβλημα της παρέμβασης ή της μη παρέμβασης, όμως είναι κάποιες προϋποθέσεις να πεις ένα το κρατούμενο, εκλέγει τη δικαιοσύνη, θέση, έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι δικαστές. Ποια είναι η ηγεσία τους και άρα μπορούν να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση είναι μετά στο ζήτημα του ήθους, είναι απολύτως κατανοητή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εγώ σας ρωτούσα και επέμενα, διότι πολλοί από τα πρόσωπα τα οποία μπήκαν στο κάδρο λέγανε ότι αυτό ήταν μια υπόθεση η οποία εμφανίστηκε και ήταν made in Μαξίμου. Γι' αυτό το λέω. Άρα, αυτό με έγινε αποδειχθεί. Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση πιθανών αυτών που τη λένε. Ναι. Το ζήτημα είναι να αποδειχθεί. Γιατί βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ένας υπουργός, φαντάζομαι όλοι μας πιστεύουμε, δεν ενεργεί αυτοβούλος. Υπουργέ, ή αν ενεργήσει σε κάποιο ζήτημα αυτοβούλος, θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ένας προϊστάμενος τέλος πάντων πολιτικός, που θα του τραβήξει το αυτή. Εδώ όμως υπάρχει θέμα. Δηλαδή, εντάξει, έχετε μια καθαρή θέση, λέει, πρώτον, βγάλετε τις κούρες να ξεμπλέξουμε, να δούμε τι γίνεται. Και δεύτερον, ότι αυτός ο νόμος είναι από τη βάση του παράλογος, παράνομος και προβληματικός. Αλλά εδώ πέρα, κατηγορούνται άνθρωποι που μπουν φυλακή. Δεν έπαιξε γέλες τώρα. Ακόμα και αν είναι ο Γεωργιάδης που εσύ λες τώρα, όποιος και να είναι, ο Λοβέρδος. Είναι θέμα, ο άλλος μπει μέσα. Δεν είναι απλό πράγμα. Και καμιά φορά δηλαδή που εξανίστανται και φωνάζουν και δουλειάζουν, αν μπει στη θέση τους, μπορεί να πεις ότι και εγώ τα ίδια θα έκανα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί. Γι' αυτό και λέμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή έπρεπε να πάει σε βάθος την υπόθεση. Γι' αυτό και λέμε ότι έπρεπε να βγουν οι κουκούλες και να γίνει η εξέταση των μαρτύρων. Πάντως οι γιατροί δεν έπαιναν τίποτα. Λέμε ότι δεν θα συνεργήσουμε. Ναι. Θα δούμε την πορεία της εξέλιξης αυτή τη βδομάδα. Δεν θα συνεργήσουμε μέχρι τέλος αυτή την κοροϊδία τελικά της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Το έχουμε πει θα από την αρχή. Στην εξέταση. Ότι θα πάμε να δούμε στη Γαδά, με βάση τους συγκεκριμένους όρους που θέτουμε. Εάν μιλάμε για προσπάθεια δίωξης πολιτικών αντιπάλων, είναι το σενάριο το οποίο μένει ανοιχτό, αυτό για το οποίο μπαίνει στο κάδρο ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Εάν δεν μπορεί κάποιος βεβαίως να μην υποθέσει ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα, για κάποιους θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η υπόθεση? Είναι εικασία σε αυτή τη φάση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Να σας πω το εξής. Πάλι νομίζω ότι δεν θα βγει τίποτα. Διότι το πραγματικό πρόβλημα, η ουσία του ζητήματος είναι το θέμα, το πώς τελικά ενεργεί η πολιτεία και τελικά τι αποτελέσματα έχει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η ουσία του προβλήματος, του σκανδάλου της Νοβάρτης, είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Είναι τα ανταγωνιστικά συμφέροντα που έχουν για τις τιμές των φαρμάκων, για την προώθηση των προϊόντων τους, οι διάφορες εταιρείες, οι όμιλοι κλπ. Οι πολυεθνικές, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι εγχώροι, οι ξένοι, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό δεν συζητιέται. Και αυτό χρειάζεται άλλη πολιτική, χρειάζεται διαφορετικά να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το πλέγμα που λέμε της δημόσιας υγείας, του φαρμάκου, της φαρμακευτικής δαπάνης, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο κόσμος. Μα ποια αριστερά? Αυτή είναι η αριστερά της δεξιάς, η δεξιά της αριστεράς και πάει λέγοντας. Άντε τώρα μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Η πράξη των κυβερνώντων ήταν αντίστοιχη με την πράξη των προηγούμενων. Όχι και στο σκάνδαλο αυτό. Δεν αντιμετώπισαν την εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, δεν αντιμετώπισαν την ιδιωτικοποίηση της υγείας, δεν αντιμετώπισαν τα μεγάλα συμφέροντα. Ναι. Αντίθετα, συντάχθηκαν με αυτά. Δεν έχει σημασία αν ο ένας συντάχθηκε με τα μεν και ο άλλος με τα δε. Συμφέροντα λοιπόν. Τώρα είναι σοσιαλδημοκράτες. Σύμφωνοι. Είναι συνεπείς με αυτό που πιστεύει και αυτό που έκανε. Και με τους αρμούς τι γίνεται? Εσείς τώρα που έχετε με την εργατική τάξη και με τους μπετατζίδες, μποιατζίδες και συναφή επαγγέλματα, είχατε οργανική σχέση ως κόμμα. Εκείνοι με τους αρμούς της εξουσίας, πώς θα τους ελέγξουν, ρε παιδί μου? Δεν ελέγχονται οι αρμοί και το ξέρουν και αυτοί πολύ καλά. Yeah. Αν υποθέσουμε ότι. Και εγώ υποθέτω ότι ήξερε ο κύριος Τσίπρας τι έλεγε. Για παράδειγμα, σκεφτόταν πώς μπορεί να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας
που λέγεται ένας αρμός, προφανώς είναι η δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό που συζητάγαμε πριν. Πώς θα ελεγχθεί αυτό όταν τον διορίζεις εσύ? Ο ίδιος βέβαια είπε ότι αναφερόταν στην εκτελεστική εξουσία, κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, τι λέτε και γι' αυτό? Πώς θα ελέγξεις τους αρμούς της εξουσίας που λέγεται, για παράδειγμα, μέσα ενημέρωση? Όταν πάλι είναι σε οικονομικά, ιδιωτικά συμφέροντα και μάλιστα ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ή θα κάνεις παρέμβαση ως κράτος, ως κυβέρνηση, με βάση τις δικές σου απόψεις για να επιβάλλεις κάτι, κάτι που γίνεται στην πράξη, για να μπορέσει να περάσει η δική σου προπαγάνδα, για παράδειγμα, εντάξει, την ενημέρωση του κόσμου από τα μέσα ενημέρωσης, και άρα βεβαίως κάπως να τα έχεις καλά με τον ιδιοκτήτη του μέσου ενημέρωσης, γιατί άμα είσαι και αντίπαλος και συγκρούεσαι και πας και τον βγάλεις στη σέντρα όλη την ώρα ή δεν του δίνεις αυτά που ζητάει, βεβαίως θα έχεις... Αυτό γίνεται μόνο στο οικογενειακό, δεν γίνεται μόνο στο. Άρα λοιπόν, όποιον αρμό αν πάρουμε, και να πάρουμε, υπάρχουν και άλλοι αρμοί, υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μηχανισμούς, υπάρχει το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του και λοιπά που έχουν, μηχανισμούς. Ναι, αλλά όταν λες αρμούς της εξουσίας, ο ίδιος όμως είπε ότι εννοούσε τους εκτελεστικούς. Αναγκάστηκε σε μια διευκρίνηση, εν πάση περιπτώσει, τη δεύτερη μέρα της τοποθέτησής του, είπε ότι πρόκειται για την εκτελεστική εξουσία. Αν είναι έτσι, αυτό δεν συμβαίνει διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις? Όπως και ενδεχομένως με τη Νέα Δημοκρατία πριν ή τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις δεν επιδιώκουν το ίδιο. Αυτό είπα πριν. Εφόσον υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, εφόσον υπάρχουν αυτές οι πολιτικές επιλογές, εφόσον υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη υπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, είναι επόμενο να μην μπορείς να τα βάλεις με την ουσία αυτών των αρμών. Ωραία. Που είναι αντιλαϊκή. Για πάμε παρακάτω. Άρα μόνο τους γκρεμίζεις, λέμε εμείς. Δηλαδή τους αλλάζεις σε εκβάθρο. Θεμητό είναι αυτό. Τους γκρεμίζεις. Είναι λοιπόν, η άποψή μας. Για να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό, παύλα νατοϊκό, τουρκικό, ερντογανικό. Ένα πακέτο όλα αυτά. Αλλά εμπιστεύομαι μερικές φορές τις αναλύσεις σας σε αυτά τα θέματα εγώ. Σε όλα να τις εμπιστεύεσαι. Σε όλα, εντάξει. Τουλάχιστον τις αναλύσεις, δεν λέω, εντάξει. Τις αναλύσεις, ναι, εντάξει. Μας τρολάρει και... Όχι, καλά, καλά. Λοιπόν, για πείτε μας αλήθεια, με το μεταναστευτικό τι βλέπετε και με τον Ερντογάν και τα λοιπά, έχουμε περιπέτεια? Θα έχουμε? Μα ήδη, τι προβλέπετε? Ήδη είμαστε σε μεγάλη περιπέτεια, έχουμε μπει σε μεγάλη περιπέτεια. Ο Ερντογάν και οι Τούρκοι και γενικά άρχουσα τάξη, αυτό που έχει προγραμματίσει να κάνει, αυτό που έχει σχεδιάσει να κάνει, θα το κάνει. Άρα τουλάχιστον όταν μας λέει θα βγάλει πλοίο, θα το βγάλει. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι βήμα το βήμα θέλει να κατοχυρώσει πρώτα στη συνείδηση της διεθνούς κοινής γνώμης, εδώ περιφερειακά επίσης, αλλά και μέσα στις χώρες, και στη δική του χώρα και στην δική μας χώρα, ότι έχει κάποιες διεκδικήσεις, ότι έχει κάποιες πιθανόν θεμητές διαφορές με την Ελλάδα, ότι βεβαίως κάποια ζητήματα είναι γκρίζα στο Αιγαίο, ναι, και, και βεβαίως επειδή είναι τέτοια θάλασσα, θα την κάνω, η λοιπόν, Μεσόγειος την και το Αιγαίο, θα την θα κάνω πρέπει την να υπάρχει συνεχμετάλληση. Θα την κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση. Και θα την κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση. Στη συζήτηση. Θα την κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση. Άμα μας φέρνουν δηλαδή το τρυπάνι στα δικά μας τα νερά στην ΑΟΣ, να το βουλιάξουμε για να υπερασπιστούμε. Μην τεράχτετε όλους, το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να εξηγήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας άποψη. Ναι. Δηλαδή εμείς ως λαός, ως ελληνική κοινωνία, ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, θα τα υπερασπιστούμε αυτά? Εμείς λέμε ότι θα τα υπερασπιστούμε. Ναι. Δεν το ζήτημα που τίθεται για παράδειγμα για συζήτηση και για αλλαγή συνθήκων, όπως είναι η συνθήκη της Λοζάνης ή άλλες συνθήκες που αλλάζουν σύνορα de facto μετά άμα πας στη Ζαπή, θα το δεχτείς? Αυτά τα βάζει ο Ερντογάν. Άρα εδώ πρέπει να είναι δεν καθαρή η θέση μας. Δηλαδή, διότι, είναι αρκετά καθαρή ακούστε θέση να δείτε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ερώτηση, η οποία καταντάει να γίνεται δίλημα. Και είναι επικίνδυνο το δίλημα, όχι η ερώτηση, καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, το δίλημα για να αποφύγω ένα επεισόδιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, να πάω να οδηγηθώ σε μια υποχώρηση, σε ένα συμβιβασμό απαράδεκτο για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και για παραχώρηση κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων, για να δώσω κάτι στην Τουρκία να σταματήσει να απειλεί, να σταματήσει να διεκδικεί ή να παραβιάζει ΑΟΣ, σύνορα κλπ., είναι επικίνδυνη πάρα πολύ. Διότι δεν σου εξασφαλίζει η ειρήνη,
δεν σου εξασφαλίζει φιλία, συνεργασία, διότι η συνεκμετάλλευση που θα ακολουθήσει με την υποχώρηση αυτή και το σημασμό σε κάποια κυριαρχικά δικαιώματα ανοίγει τον ασκό του αιώλου για μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Οι ανταγωνισμοί που γίνονται εδώ δεν είναι να έχω λίγο μια βραχονισίδα, να έχω... είναι μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα, είναι οι δρόμοι μεταφοράς της ενέργειας των εμπορευμάτων. Εδώ παίζουν μεγάλοι περιφερειακοί και διεθνείς παίκτες. Εδώ ενδιαφέρεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενδιαφέρεται η Μεγάλη Βρετανία, ενδιαφέρεται η Γαλλία, ενδιαφέρεται η Γερμανία, πολύ οικονομικά συμφέροντα. Σωστά, δηλαδή. Δηλαδή. Όχι τα κόμματα ή αυτό, τα οικονομικά συμφέροντα. Η Ρωσία, η Κίνα. Άρα λοιπόν και βεβαίως ενδιαφέρεται και η Τουρκία, η Ελλάδα, το Ισραήλ από δίπλα, η Αίγυπτος, άλλοι επίσης περιφερειακοί παίκτες, ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να έχουν στη μοιρασιά της πίτας αυτής της ενεργειακής εκεί. Άρα λέτε, να κρατήσουμε άρα, αυτό λοιπόν, το status quo, σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια, αυτή η συνεκμετάλλευση που μπορεί να σου φέρει εντός εισαγωγικών ειρήνη, εμείς τη λέμε υπεριαλιστική ειρήνη, με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, θα σου φέρει γενικότερες πολεμικές συγκρούσεις σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, τρία χρόνια. Γραμματέα, γιατί τα ανταγωνιστικά συμφέροντα και οι αλλαγές συνόρων δεν γίνονται με αφορμή με αυτή την ιστορία, με αφορμή αυτή μπαίνει και το προσφυγικό στη μέση. Εσείς τώρα, όταν, τι λέτε δηλαδή για το προσφυγικό, να φύγουν από τα νησιά οι προσφυγομετανάστες που είναι εκεί, οι άνθρωποι τέλος πάντων αυτοί, να τους πάνε στο εσωτερικό, τι να κάνουν. Θα σας πω, ακούμε μέχρι και για κατά νησιά μας. Στα νησιά του Αιγαίου δεν πρέπει να υπάρχει κανένα hot spot, έτσι όπως είναι σήμερα, ανοιχτής μορφής. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης δεν πρέπει να δημιουργηθεί καμιά κλειστή δομή, όπου θα σημάνει διπλό εγκλωβισμό. Θα μείνουν εκεί χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε φυλακές. Θα είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, στο νησί και θα είναι και φυλακισμένοι. Και άμα είναι στη Λιβαδιά ή στη Λαμία, εγκλωβισμένοι, είναι αδιέξοδα. Άρα ένα ζήτημα είναι από το Αιγαίο, από τα νησιά μας πρέπει να φύγουν. Όχι, με τη σειρά η σκέψη για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Το να μοιραστούν στην υπηρετική χώρα, σε διάφορες δομές σε όλη την Ελλάδα, ανοιχτές δομές. Εμείς το συνδυάζουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες, που σημαίνει άμεσα πρόσληψη χιλιάδων ανθρώπων προσωπικού, μεταφραστών, διοικητικών, όλων αυτών υγειονομικών. Γιατί βλέπεις τώρα 5.000 άνθρωποι εξυπηρετούνται από δύο γιατρούς και τρεις νοσηλευτές, παράδειγμα. Αλλά πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί στην ενδοχώρα γενικά, άμα δεν υπάρχει καμιά δομή στα νησιά, πώς θα χωρέσουν γενικά. Σε ανοιχτές δομές, ταυτόχρονα, αυτό τι δημιουργεί, ασκείς πίεση. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει καθαρή απόφαση, εφόσον βέβαια προϋπόθεση καταγγείλει στη συμφωνία του Δουβλίνου που σε οδηγεί σε διπλό εγκλωβισμό στην Ελλάδα που δεν σε αφήνει να φύγουν. Την καταγγείλεις, λες εγώ φεύγω, δεν την αναγνωρίζω. Και βεβαίως βάζει ζήτημα για τη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που είναι απαράδεκτη και είδατε τι μας έχει οδηγήσει. Λέτε να τους αφήνουν ελεύθερους να φεύγουν. Και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση. Το πρόβλημα είναι ότι τα σύνορα είναι κλειστά και δεν φεύγουν γενικά. Δεν μπορούν να φύγουν προς τα πάνω. Είναι κλειστά τα σύνορα. Κοιτάξτε, 300.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι φαινόμενο απαράδεκτο και επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πρόσφυγες, τα θύματα αυτά των πολέμων της φτώχειας, και για τους Έλληνες, τους νησιώτες ή τους Στεριανούς εδώ, όλους εμάς. Άρα λοιπόν πρέπει, άλλο να είναι οι 300.000 κατανεμημένοι σε 30 χώρες, που σημαίνει ανάλογα και με τη δυναμική κάθε χώρας 5.000 εδώ, 10.000 εκεί, 15.000 αλλού. Αυτό λέει η απλή λογική. Και είναι ζήτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ορκίζονται όλα τα άλλα κόμματα, αυτή η συμφωνία δεν προχωρά σε αυτό. Επειδή και εγκλωβίζει στην Ελλάδα. Επειδή πρέπει να εγκλωβίζει γιατί ακριβώς θέλει η κάθε τέτοια δύναμη, το κάθε τέτοιον ιδιαίτερο συμφέρον, να πιέζει σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Και για αυτά που λέγαμε πριν και για άλλα ζητήματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς τον βλέπεις την κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 μήνες τώρα? Πώς την ψυχανεμίζεσαι? Και βάλτε μέσα πόδεις και το ασφαλιστικό και που κάνετε όλα αυτά. Τα τρούγκαλα με τον Βρούτσι μια καλά. Δεν πάει καλά. Με βάζει το μυαλό του. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η διακυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε αλλεπάλληλα νομοθετήματα στη Βουλή, τα οποία
στρέφονται ενάντια στο εργατικό, στο λαϊκό συμφέρον. Υποβοήθησε μερικούς. Δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό. Η συμφωνία του ασφαλιστικού είναι ανάμεσα στο νόμο Κατρούγκαλου και στο νόμο Βρούτσι. Ναι. Διορθώνει κάποια νομικά κενά που είχε ο νόμος Κατρούγκαλου, τον αποδέχεται σούμπιτο και τον προχωράει και παραπέρα. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό τον λέμε νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτσι. Όπως είναι και ο νόμος για τον περιορισμό, ναι, ναι, για τον περιορισμό των απεριακών συγκεντρώσεων. Αυτό σας πλήττει πάντως. Συνεργαλιστικό νόμο που είναι νόμος Βρούτσι-Αυτιόγλου. Άρα λοιπόν Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ίδια κατεύθυνση και βεβαίως πατώντας τα χνάρια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία προχωράει πιο καθαρά, αν θέλετε, και πιο γρήγορα. Όταν κάνει το ΠΑΜΕ ή το ΚΚΕ συγκέντρωση τώρα, θα πειθαρχήσει τον νόμο αυτόν? Μα είναι δυνατόν να πειθαρχήσουν, είδατε πρώτες. Δεν θα βάζετε αυτοφοράκια? Είδατε, η κορυφή είχε φτάσει στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Ναι. Πάντα, είναι οι πιο μαζικές πορείες. Και το τέλος ήταν στην Ομόνια. Μα εσύ ήταν όλοι οι πανεπιστημίοι. Μα τι είναι, με δεκάδες χιλιάδες κόσμος, λοιπόν, πού να πάει αυτός? Καλημέρα σας, κύριε Κουτσούμπα, ευχαριστούμε θερμώς.